Να πάμε στις εξελίξεις που έχουν υπάρξει σε επίπεδο πανεπιστημίων λόγω της απόφασης για να κλείσουν φοιτητικές εστίες, εκεί όπου έχουμε αντιδράσεις και αντιδράσεις όχι άνευ λόγου από φοιτητές. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μουστόγιαννη, πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου του Ιστορικού Αρχαιολογικού του Πανεπιστημίου Ιαννίνων. Καλησπέρα κύριε Μουστόγιαννη, ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, σίγουρα γιατί συζητούσαμε και με άλλη φοιτητρία χθες, τα προβλήματα είναι αντικειμενικά που προκύπτουν για έναν μεγάλο αριθμό ή για έναν τουλάχιστον σημαντικό, ίσως όχι μεγάλο, αλλά έναν σημαντικό αριθμό φοιτητών, οι οποίοι διέμεναν μέχρι τώρα στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πλέον με την απόφαση από αύριο οι φοιτητικές εστίες να κλείσουν, θα πρέπει να φύγουν από την πόλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η οικότροφη είναι γύρω στους 100 με 120 mm-hmm. Και οι υπόλοιποι φοιτητές περίπου αυτοί που πάνε τουλάχιστον στη Λέσχη είναι γύρω στους 100. Οπότε όπως καταλαβαίνετε με την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τις φοιτητικές εστίες και την Λέσχη mm-hmm. Κύριε Μουστόγιαννη, κάπου έχουμε κάποιο πρόβλημα μάλλον με την σύνδεση. Μάλλον. Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε έχουμε να ξανασυνδεθούν. Η αποκαταστάθηκε με τον κύριο Μουστόγιαννη. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε πριν δούμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, κύριε Μουστόγιαννη, τώρα σας ακούμε και πάλι. Τέλεια. Δεν ξέρω τώρα τι ακούσατε. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή λοιπόν, για να είμαστε σίγουροι. Έχουν προκύψει αντικειμενικά, αναφερόσασταν στους αριθμούς των φοιτητών που αυτή τη στιγμή παραμένουν στην περιοχή και έχουν ανάγκη να συνεχίσουν να διαμένουν στις φοιτητικές εστίες. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουν ανάγκη. Εμείς σαν φοιτητές και οι φοιτητικοί σύλλογοι που έχουν πάρει απόφαση του ιστορικού, του φυσικού, του ΒΕΤ, της βιολογίας δηλαδή, της ιατρικής και των νηπιαγωγών, θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή την απερίφραστη απόφαση της, κυβέρνησης mm-hmm. να κλείσει τις εστίες. Γιατί τέλος πάντων η κυβέρνηση αντί να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να δώσει χρηματοδότηση ώστε να προφυλαχτούν και οι εστιακοί φοιτητές, επιλέγει την εύκολη λύση. Δηλαδή να πετάξει χιλιάδες φοιτητές αυτή τη στιγμή έξω από τις εστίες. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς δεν γυρίζουν στις οικογένειές τους πίσω, γιατί είτε ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες οι ίδιοι είτε οι οικογένειές τους. Άλλοι μπορεί να δουλεύουν ακόμα σε σούπερ μάρκετ ή στα delivery. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και δουλεύουν και σε αντίξωες συνθήκες, έτσι. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να φύγουν. Μάλιστα. Αυτό κανονικά τίθεται σε ισχύ από αύριο, έτσι. Εσείς τι έχετε αποφασίσει ως σύλλογοι να πράξετε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, κύριε Μουστόγιαννη? Κανονικά ξεκινάει από αύριο. Η Βρετανία έχει δώσει ας πούμε μια υπόσχεση ότι δεν θα πραγματοποιηθεί κάποια εκένωση της φοιτητικής εστίας προς το παρόν. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κατακτήσει τουλάχιστον η Λέσχη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από αποφάσεις των συλλόγων μας να μην ανοιχτεί μέχρι και το Σάββατο του Λαζάρου. Mm-hmm. Ωστόσο, εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε να τέλος πάντων να διεκδικήσουμε στην ουσία είναι ότι αν παραμείνουν ανοιχτές οι εστίες και να μας πει και η κυβέρνηση που αποφασίζει γιατί ακριβώς τις κλείνει, δηλαδή αν κρίνονται κατάλληλες, πρέπει να βγάλει σχετική απόφαση. Δηλαδή, θέλω να πω ανακοίνωση. Ωστόσο, αν παραμείνουν ανοιχτές εστίες, εμείς λέμε ότι εδώ πέρα πρέπει να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας δύο φορές τη μέρα, να συνεχιστεί κανονικά η Λέσχη να λειτουργεί και μετά το Σάββατο του Λαζάρου, να υπάρξει συγκεκριμένος έλεγχος των φοιτητών με εκτέλεση του τεστ για το COVID-19 και πόσο μάλλον και για τους φοιτητές ιατρικής και της νοσηλευτικής που τυχόν εκτέθηκαν στον ιό. Με ευθύνη του κράτους να γίνει αυτό. Mm-hmm. Όσοι φοιτητές θέλουν να γυρίσουν στις οικογένειές τους, στα σπίτια τους, με έκτακτο κρατικό κονδύλι να γυρίσουν δωρεάν. Απ' την άλλη, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να τις κλείσει και υπάρχει και μια ενδεχόμενο
οι φοιτητές αυτοί να παραμείνουν στα Γιάννενα και να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι τώρα πρέπει να είναι κατάλληλη χώρη, να υπάρχει επάρκεια καθαριότητα κτλ. Όλα αυτά που προανέφερα να ισχύουν και στα ξενοδοχεία. Να μένει ένας φοιτητής σε κάθε δωμάτιο, και όπως καταλαβαίνετε θα είναι τουλάχιστον επικίνδυνο να μένουν ανά δύο. Mm-hmm. Και όλοι οι φοιτητές μηδενός εξαιρουμένου και αυτού που έχουν μείνει και οι εστιακοί πιθανόν στα ξενοδοχεία να μπορούν να σιτίζονται με ευθύνη του κράτους. Με τις Βρετανικές αρχές έχετε μιλήσει για αυτά τα ζητήματα, κύριε Μουστόγιανη? Ναι, συνομιλήσαμε και σήμερα με τον κύριο Αλμπάνη, τον Βρετανή, ο οποίος αυτό που συνέχεια έλεγε ήταν ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόφαση της κυβέρνησης. Mm-hmm. Ωστόσο και ο ίδιος, αλλά και οι δημοτικές αρχές και η περιφέρεια μπορούν και πρέπει τώρα άμεσα να πιέσουν την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη διαμονή αυτών των φοιτητών, είτε στα ξενοδοχεία είτε στην εστία, με όλα τα παραπάνω που είπα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, από τη μία είναι και λίγο, πώς να το πω, υποκριτικό τουλάχιστον για την κυβέρνηση, την ώρα που τέλος πάντων παίρνει όλα αυτά τα απαραίτητα, ας πούμε, περιοριστικά μέτρα ώστε να μείνουν οι φοιτητές και ο κόσμος δηλαδή σπίτι. Mm-hmm. Αναγκάζει αυτή τη στιγμή χιλιάδες φοιτητές όλη την Ελλάδα να φύγουν. Να μετακινηθούν ουσιαστικά. Ναι, και με πιθανή διασπορά του ιού σε μέρη που ίσως να μην έχει φτάσει κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας ο καθένας από εμάς αν φέρει τον. Εύλογοι οι προβληματισμοί που υπάρχουν. Να δούμε κατά πόσον θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες λύσεις στο ζήτημα που έχει. Έχουμε πείρα και θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Και ότι δεν θα περάσει αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να επικοινωνήσουμε, κύριε Μουστόγιανη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.